Δημήτρη, σε ευχαριστώ σε αυτό που λες ότι τιμώ την Ελλάδα και ότι έχω αγώνα και λες ότι πρέπει αυτό αναφέρεις να ακολουθήσω στη Χρυσή Αυγή. Άκου Δημήτρη, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κάναμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα όλο αυτό το διάστημα και καταφέραμε να κερδίσουμε ιδεολογικές μάχες απέναντι στην αριστερά. Όταν μπήκαμε για τη μετανάστευση, όλοι μιλούσαν για άκρα και ρατσισμό και οτιδήποτε άλλο και καταφέραμε να το βάλουμε κεντρικό σημείο. Τα εθνικά θέματα ήταν ξεπερασμένα, τα βάλαμε κεντρικό σημείο. Ο ρηκτός πλούτος δεν μιλούσε κανένας, τα βάλαμε κεντρικό σημείο. Κομμάτι ασφάλειας δεν έλεγε κανένας και έλεγε τι είναι αυτά που λέτε, καλωσορίζουμε τους λαθρομετανάστες. Το βάλαμε κεντρικό σημείο και δώσαμε και μάχες με την αριστερά, δύσκολες μάχες. Και στο κομμάτι της οικονομίας και στο κομμάτι των πανεπιστημίων που καταργήθηκε το άσυλο. Άποψή μου είναι και το λέω ευθέως ότι ο ακτιβισμός στον δρόμο εκεί στερήσαμε και αυτό ενδεχομένως το πληρώνουμε. Αλλά δεν αρκεί. Η Χρυσή Αυγή ήταν με 5,7 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. 2 χρόνια τώρα. Σχεδόν 2 χρόνια. Η μεταναστευτική πολιτική του Δήμου έγινε χειρότερη. Δεν κατάφερε να περάσει τίποτα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η λύση είναι απλώς και μόνο ακτιβισμός. Μπορεί να χρειάζεται και ο ακτιβισμός, όμως η πολιτική μάχη, η ιδεολογική μάχη είναι αυτή που πρέπει να γίνει. Και εκεί πέρα πιστεύω ότι προσφέρουμε υπηρεσίες. Αντιθέτως, πολύ φοβάμαι ότι αν η Χρυσή Αυγή βγάλει αυτό το πρόσωπο το οποίο θέλει να βγάζει και στον ακτιβισμό, θα χάσουμε τις ιδεολογικές μάχες. Διότι μετά θα είμαστε ο εύκολος στόχος. Θα λένε όποιος μιλάει κατά των μεταναστών, να, είναι σαν κι αυτούς. Συνεπώς, ενώ πιστεύω ότι είναι καλοπροαίρετη η τοποθέτησή σου, θέλω να δεις με προβληματισμό και αυτό που σου λέω. Μέσα σε ένα πολιτικό σύστημα καλός είναι και ο ακτιβισμός, αλλά όταν πια μπεις στην πολιτική μάχη, στο τέλος της ημέρας δεν είναι το τι είπες, είναι το τι κέρδισες. Εμείς θεωρώ ότι καταφέρνουμε να έχουμε μικρές έστω μάχες και να τις κερδίζουμε. Και εκεί πέρα πρέπει να συνεχίσουμε, σε αυτήν τη μάχη. Η ιστορία έτσι είναι δοδημένη, ο νικητής τη γράφει, ο νικητής επιβάλλει τους κανόνες. Σε μία μόνο περίπτωση δεν την επέβαλε ο νικητής. Στο συμμορητό πόλεμο, όπου κερδίσαμε οι δεξιοί. Και τελικά στο διάβα αυτών των 50-60 ετών επευλήθησαν οι αριστεροί.